Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Euronews. Την Παρασκευή, η Τσεχική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συγκαλεί έκτακτο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων με θέμα το μεταναστευτικό. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ανοιχτή κόντρα Γαλλίας και Ιταλίας για το πλοίο Ocean Viking που μετέφερε μετανάστες. Την ίδια ώρα, ο Νότης Μηταράκης, με κατεπίγουσα επιστολή του στην Κομισιόν, ζητεί την άμεση συνδρομή της για την μετεγκατάσταση των 450 μεταναστών που διασώθηκαν στην παλαιοχώρα Χανίων. Και βεβαίως, η Κύπρος δέχεται μεγάλη πίεση εδώ και καιρό. Η Λευκωσία έχει δηλώσει επανειλημμένα πως δεν μπορεί να δεχθεί περισσότερους μετανάστες. Θα κουβεντιάσουμε το ζήτημα με τον Υπουργό Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριο Νίκο Νούρη. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και θέλω να ξεκινήσουμε με ένα σκηνικό διχόνοιας που διαμορφώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γαλλία εναντίον Ιταλίας, Ιταλία εναντίον Γαλλίας. Από την άλλη πλευρά, έχουμε Σερβία, Ουγγαρία, Τσεχία, φτιάχνουν ένα δικό τους μπλοκ και την Med5 στη Μεσόγειο. Ενώ λοιπόν από τη μία πηγαίνουμε να βρούμε κοινή γραμμή στο μεταναστευτικό, φαίνεται πως θα φαγωθούμε και μεταξύ μας στο τέλος. Τι πιστεύετε γι' αυτό? Εγώ σας χαιρετώ και θα ήθελα να πω ότι η προσπάθεια όλων των χωρών ανεξαρτήτως για την κατάληξη σε ένα ενιαίο πλαίσιο μετανάστευσης και ασύλου είναι συνεχής, τουλάχιστον τα τελευταία 2 με 3 χρόνια. Και σε αυτή τη διαδρομή δεν θα το αποκρύψω ότι δεν υπάρχει απόλυτη ομοφωνία, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και όπως πολύ καλά έχετε πει έχουν δημιουργηθεί κάποια μπλοκ τα οποία έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις κυρίως σε ένα και μοναδικό θέμα, στο θέμα της αλληλεγγύης και των μετεγκαταστάσεων. Αυτό είναι το κεφαλαιόδες θέμα το οποίο συζητούμε και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Όμως υπάρχουν κάποιες πραγματικότητες και οι πραγματικότητες λένε ότι αυτή την ώρα η ομάδα των μεσογειακών χωρών είναι αυτές που υφίστανται το μεγαλύτερο μεταναστευτικό βάρος, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Μάλτα. Και βεβαίως είναι οι χώρες που χρήζουν τη μεγαλύτερη στήριξη, κυρίως όσον αφορά τα θέματα των μετεγκαταστάσεων. Και είναι γι' αυτό τον λόγο που αναγνωρίζοντας όλο το πρόβλημα και παρά το γεγονός ότι οι μεσογειακοί θέλαμε να έχουμε υποχρεωτικές μετεγκαταστάσεις στα πλαίσια μιας ενιαίας πολιτικής, συγκατατεθήκαμε τον περασμένο Ιούνιο να προχωρήσουμε με ένα σύστημα εθελούσιων μετεγκαταστάσεων, απλώς και μόνο γιατί δεν θέλαμε να κλείσουμε την πόρτα σε μια ενδεχόμενη συμφωνία. Όμως, κρούσαμε από τότε τον κόδωνα του κινδύνου ότι αυτό το φαινόμενο, αυτή η ρύθμιση, δεν θα έδινε λύση στο πρόβλημα, γιατί ο αριθμός είναι ξεκάθαρος. Το 2022 τα 5 κράτη-μέλη αναμένουμε και μέχρι αυτή την ώρα δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε ότι θα έχουμε 160.000 περίπου νέους αιτητές ασύλου και μέσω των εθελούσιων μετεγκαταστάσεων ουσιαστικά και πραγματικά δεν πρόκειται να ξεπεράσουμε τις 5 με 6.000. Άρα το πρόβλημα, το υπέρμετρο βάρος παραμένει. Νιώθετε ότι οι Βρυξέλλες και κάποιες χώρες του Βορρά λένε ουσιαστικά στο Νότο, εντάξει, καταλαβαίνουμε το πρόβλημα, μπορείτε να πάρετε λίγα περισσότερα χρήματα, να φτιάξετε ένα κίτα ακόμα, μία δομή, ακόμα ένα κέντρο υποδοχής και τέλος πάντων από εκεί και πέρα, να το πω έτσι πιο απλά, μη μας ζαλίζετε περισσότερο, δεν πρόκειται να πάρουμε παραπάνω ανθρώπους. Δεν γίνεται, δεν θέλουμε. Οπότε οι χώρες του Νότου τελικά μετατρέπονται σε αποθήκες ψυχών, αλλά με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Το νιώθετε αυτό, το πιστεύετε? Αυτό το οποίο θέλω να είμαι πραγματιστής είναι ότι αναγνωρίζω την δυσκολία κάποιων χωρών ή όλων των χωρών, αν θέλετε, να δεχτούν μετεγκαταστάσεις στο έδαφος τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι τώρα είναι και άσχημες οι συγκυρίες από την άποψη ότι έχουμε ένα πρόσθετο βάρος που ονομάζεται Ουκρανικό. Και βεβαίως εδώ η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική όσον αφορά την διαχείριση αυτών των ανθρώπων, γιατί οι Ουκρανοί είναι πρόσφυγες, αποδεδειγμένα πρόσφυγες, ενώ στην άλλη περίπτωση μιλούμε για αποδεδειγμένα οικονομικούς μετανάστες. Υπάρχει σημαντική διαφορά στον τρόπο διαχείρισης. Άρα, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δοσμένο πλέον ότι τους Ουκρανούς τους έχουμε υποδεχτεί και τους έχουμε δώσει και τους έχουμε παραχωρήσει σωστά δικαιώματα ουσιαστικά Ευρωπαίων πολιτών στις χώρες μας, τότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί μια καινούργια τάξη πραγμάτων. Επομένως, εγώ αντιλαμβάνομαι την δυσκολία των χωρών εκείνων που μιλάνε και δεν προθυμοποιούνται και θέλουν να αντικαταστήσουν, για να προχωρήσω και ένα βήμα παρακάτω, την μετεγκατάσταση με ενδεχόμενα μια χρηματοδότηση εναντί μιας χώρας άλλης για να μην δεχτεί κάποιους μετανάστες στο έδαφος της. Το θέμα μάλλον είναι ότι πρέπει να βρούμε λύση στο πρόβλημα.
η Ευρώπη και ολόκληρος ο κόσμος θα συνεχίσει να δέχονται μεταναστευτικές ροές, η επιστημιστική κρίση τώρα, η ενεργειακή, οι σειράξεις που γίνονται ιδιαίτερα στην περιοχή την δικιά μας, που είναι, έχει μια εγκύτητα με μια περιοχή με πολλά προβλήματα. Δεν πρόκειται. Κλιματική αλλαγή. Ακριβώς. Κλιματική αλλαγή. Τώρα, σίγουρα, βεβαίως θα έρθουν πολλοί άνθρωποι. Και τώρα η νέα παρέμβαση της Τουρκίας στην Συρία, που θεωρώ ότι θα πρέπει να μας κρατά σε εγρήγορση, γιατί μπορεί να δημιουργήσει νέες ροές από την Συρία, από την Βόρεια Συρία. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να βρουν, λύσεις στο πρόβλημά τους. Και είναι γι' αυτό τον λόγο που εγώ αναγνωρίζω τον διαχειριστικό τρόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προσπαθεί να μην κλείσει τις πόρτες και να βρούμε μια κοινή συνισταμένη. Και αυτή η κοινή συνισταμένη συνίσταται ακριβώς στην μείωση των ροών. Και είναι γι' αυτό τον λόγο, κύριε Στάκη, που επιτρέψτε μου να πω ότι πριν από ένα μήνα στο Συμβούλιο Υπουργών, η Κύπρος κατέθεσε ένα άτυπο έγγραφο, στο οποίο άτυπο έγγραφο λέγαμε στην αιτιολογική του έκθεση τα εξής πολύ απλά. Δεν θέλουμε να δούμε άλλους θανάτους στις θάλασσες. Δεν θέλουμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε τους διακινητές να πλουτίζουν ασύστολα, αλλά θέλουμε να δούμε τις ροές να μειώνονται. Για να γίνει λοιπόν αυτό πράξη, θεωρούμε ότι ενδεχόμενα να ήρθε η ώρα να σκεφτούμε και να μεταλλάξουμε την διαδικασία της υποβολής αίτησης ασύλου. Αυτό τι σημαίνει, και η δικιά μας εισήγηση διαλαμβάνει το εξής. Να υποβάλλονται οι αιτήσεις ασύλου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στις χώρες καταγωγής τους, είτε στις χώρες στις οποίες σήμερα διαμένουν, θα εξετάζονται σε ασφαλή σημεία, είτε αυτά είναι οι πρεσβείες, είτε είναι τα προξενία, είτε είναι οι διεθνείς μη κυβερνητικοί οργανισμοί, ο Ερυθρός Σταυρός, η UNHCR και ούτω καθεξής. Αυτό θα το βρούμε. Και αν και όταν εγκριθεί μια αίτηση ασύλου, τότε με ασφάλεια ο αιτητής θα μπορεί να μπαίνει στο αεροπλάνο και να πηγαίνει στην χώρα στην οποία θα τον υποδεχτεί και να, χωρίς να κινδυνεύει, χωρίς να χρειάζεται διακινητή για να πάρει αυτό το άσυλο. Και θα επαναφέρω την πρόταση στις 8 Δεκεμβρίου στο Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί μια απάντηση επί τούτου. Εάν η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες, θεωρούν ότι υπάρχουν άλλες λύσεις, είναι καλοδεχούμενες. Εμείς όμως στη Μεσόγειο, σήμερα, είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία έχουμε υπερβεί προπολού τις δικές μας αντικειμενικές δυσκολίες και δυνατότητες κυρίως, και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να υποδεχόμαστε αυτούς τους αριθμούς. Για ποιο λόγο νιώσατε την ανάγκη εσείς ως υπουργός μαζί με τον κύριο Μηταράκη, με τη Μάλτα, να σταθείτε στο πλευρό της Ιταλίας με αυτή την έκτακτη δήλωση πριν από λίγες ημέρες? Αναφέρεστε, και την έχω μπροστά μου, σε ιδιωτικά σκάφη που δεν τηρούν τους κανόνες. Από τη μία δεν θέλουμε άλλους νεκρούς στη Μεσόγειο, δεν διαφωνεί κανείς με αυτό, αλλά δεν θα έπρεπε η Ιταλία να δεχθεί το πλοίο το Ocean Viking? Κάποιοι λένε πως υπάρχει μια ταύτιση με μια νέα πολιτική της κυβέρνησης Μελόνι που θυμίζει Σαλβίνη, που έρχεται από το παρελθόν. Η τοποθέτηση και των Med5, αλλά και για την δικιά μου χώρα, για την Κύπρο, για να μιλήσω συγκεκριμένα, δεν είχε αυτή την διάσταση. Η δική μας ανησυχία από το συγκεκριμένο περιστατικό συνίσταται στο γεγονός ότι εμείς έχουμε διαβλέψει ότι είδαμε σε αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό μια νέα μεθοδολογία των διακινητών να χρησιμοποιούν για πρώτη φορά ενδεχόμενα εμπορικά σκάφη με τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκαν, και να γίνεται το κάλεσμα από μια χώρα, στην προηγουμένη περίπτωση ήταν η Γαλλία, που κάλεσε τις υπόλοιπες χώρες συμπεριλαμβανομένων και των χωρών της Μεσογείου να υπάρχει ένας επιμερισμός του αριθμού των επιβενώντων σε αυτό το σκάφος. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή είναι μια επικίνδυνη μεθοδολογία και τακτική, δηλαδή θα ανοίγει μια καινούργια κερκόπορτα στο θέμα της μετανάστευσης, που εάν υιοθετηθεί ή εάν υιοθετεί το, τότε θα δημιουργήσει ένα κακό προηγούμενο, και δεν ξέρω με ποιο τρόπο οι συγκεκριμένες χώρες, οι πέντε που περιβαλλόμαστε από τη Μεσόγειο, θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε το πρόβλημα. Μόλις ψες, ενημερώθηκα από τον συνάδελφο τον κύριο Μηταράκη ότι στην Κρήτη είχαμε ένα σκάφος το οποίο η ελληνική λιμενική αστυνομία περισυνέλεξε με ένα πολύ μεγάλο αριθμό μεταναστών. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι αν αυτό το σκάφος, δεν ξέρω λεπτομέρειες, αλλά αν αυτό το σκάφος ήταν της ίδιας κατηγοριοποίησης με το αυτό που ανέφερα προηγουμένως, εμπορικό σκάφος, τότε σημαίνει ότι έχουμε ένα καινούριο πρόβλημα. Άρα λοιπόν, δεν είναι θέμα τοποθέτησης υπέρ ενός συγκεκριμένου κράτους. Είναι θέμα προβλήματος και μιας νέας διάστασης. Και επειδή ακριβώς πρέπει να υπάρξει διαχείριση ακριβώς των μεταναστευτικών ροών, επιμένω στο γεγονός ότι πρέπει να πάμε σε ρηξικέλευθρες νέες μεθοδολογίες,
όπως αυτήν που ανέφερα και προσθέτω όπως και το γεγονός ότι επιτέλους πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι αντί να ξοδεύουμε και να δαπανούμε μόνο τα δισεκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του φορολογούμενου Ευρωπαίου πολίτη στην διαχείριση των μεταναστών αφού φτάσουν στην Ευρώπη, μπορεί να έφτασε η στιγμή, προσωπικά θεωρώ ότι έχει φτάσει η στιγμή, να επενδύουμε αυτά τα λεφτά ή μέρος αυτών των χρημάτων στις χώρες από τις οποίες προσέρχονται ή φτάνουν οι μετανάστες, δημιουργώντας συνθήκες διαβίωσης αξιοπρεπής και ανθρώπινες και θέσεις εργασίας για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να μείνουν. Είμαι βέβαιος ότι ένας Αφρικανός που ξεκινά την οδύσσιά του από την υποσαχάρια Αφρική, εάν είχε την δυνατότητα να έχει ένα σπίτι αξιοπρεπές για να διαμένει και ένα χώρο εργασίας, τότε θα έκανε δεύτερη σκέψη στην Ευρώπη. Κύριε Υπουργέ, έχουμε ένα έκτακτο συμβούλιο την Παρασκευή, έκτακτο συμβούλιο εσωτερικών υποθέσεων και θέλω να σας ρωτήσω η Λευκωσία τι ζητεί από τις Βρυξέλλες, από τους εταίρους της, τι θα ζητήσει σε αυτό το συμβούλιο. Πώς μπορεί, παραδείγματος χάρη, να πιστεί η Τουρκία να αλλάξει τακτική. Δεν φαίνεται πως αυτό είναι πιθανό. Πώς μπορεί να πιεστεί. Ποια είναι λοιπόν η δική σας ατζέντα και τι διεκδικείτε την Παρασκευή στο έκτακτο συμβούλιο. Αν θα έπρεπε να σας απαντήσω επιγραμματικά, θα σας έλεγα συγκεκριμενοποίηση της αλληλεγγύης. Γιατί δεν μπορούμε να μένουμε στις θεωρίες, δεν μπορούμε να μένουμε σε αυτό που δοκιμάζουμε. Αξιολογούμε και βεβαίως ευχαριστήσαμε την γαλλική προεδρία που είχε αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία για την εθελούσια μεθοδολογία των μετεκαταστάσεων. Άλλωστε, έχει απευθυνθεί η Γαλλία στην Κυπριακή Δημοκρατία και είμαστε στην φάση, στη διαδικασία που γίνεται μια συζήτηση για την μετεγκατάσταση ενός μικρού αριθμού 150 ανθρώπων μέχρι τέλος του χρόνου στην Γαλλία και άλλους τόσους στην Γερμανία. Επαναλαμβάνω ότι ανεξαρτήτως αριθμών και μεγέθους, εμείς ευχαριστούμε τις χώρες αυτές, όπως και την Βουλγαρία που μας απίφθινε μια ανάλογη πρόταση για μετεγκατάσταση ενός τέτοιου αριθμού στην γείτονα χώρα, στην Βουλγαρία. Όμως πρέπει να υπάρξουν δραστικές παρεμβάσεις. Και αυτές οι δραστικές παρεμβάσεις, πέραν από την διαφύλαξη των εξωτερικών συνόρων, ιδιαίτερα στο χερσαίο τμήμα που επισυμβαίνει πλέον ξεκάθαρα με την τοποθέτηση φυσικών εμποδίων, θα πρέπει να υπάρξουν δραστικές κυρώσεις, όπως έχετε πει προηγούμενα. Η Τουρκία, για παράδειγμα, μπορεί να συγκρατεί σήμερα στο έδαφος της ένα μεγάλο αριθμό Σύριων που είναι εξαιρετικά υποφελές για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά την ίδια ώρα, ιδιαίτερα για την μικρή Κυπριακή Δημοκρατία, το πρόβλημα επιτείνεται και επιτείνεται μόνο από την κατεύθυνση της Τουρκίας που εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό προς την Κύπρο, γιατί πάρα πολύ απλά κάθε βράδυ εισπράττουμε από τα λεγόμενα τυφλά σημεία της πράσινης γραμμής που δεν είναι το εξωτερικό μας σύνορο αλλά είναι ο χώρος διέλευσης των μεταναστών από την γραμμή αντιπαράταξης, ένα αριθμό μεταναστών κάθε βράδυ, κάποιες δεκάδες. 80-100 άτομα, αν δεν κάνω λάθος, κάθε βράδυ. Και φτάσαμε έως σήμερα 18.500 νέους αιτητές ασύλου το 2022. Με το 95% από αυτούς να προσέρχονται και να περνούν στην Δημοκρατία από την πράσινη γραμμή, την ώρα που η Κυπριακή Δημοκρατία κατάφερε κάτι αξιοπρόσεκτο. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αριθμό επιστροφών. Πλησιάζουμε αυτή την ώρα που σας μιλώ, είμαστε στις 6.800, σχεδόν 7.000 και θα τους περάσουμε τέλος του χρόνου. Και επαναλαμβάνω, κατά αναλογία πληθυσμού, είμαστε οι πρώτοι σε επιστροφές στον ευρωπαϊκό χώρο. Που θα έπρεπε να μειώσει αυτό το υπέρμετρο βάρος που έχουμε, αλλά δυστυχώς με την άφιξη των 18.500 νέων αιτητών το 2022, γίνεται αντιληπτό ότι αυτό ουσιαστικά δεν φαίνεται να έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Κύριε Υπουργέ, τελευταία ερώτηση. Έχετε σκεφτεί πως κάποιοι άνθρωποι μπορεί να αδικούνται? Τι εννοώ? Υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση. Περνάνε 80 με 100 άτομα κάθε βράδυ από την πράσινη γραμμή στην Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι οικονομικοί μετανάστες που είναι από την Αφρική και έχουν πάρει αεροπλάνο, έχουν πετάξει στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στα κατεχόμενα. Όμως, σε αυτό το περιβάλλον, με τον πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων, που όπως είπατε, το μεταναστευτικό εργαλειοποιείται από την Τουρκία, από την Άγκυρα, μπορεί κάποιοι άνθρωποι να χρειάζονται προστασία είτε στην Κύπρο είτε σε άλλες χώρες και αυτό να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα ακριβώς γιατί νιώθουμε πως ένα κύμα μας πιέζει, ότι τις χώρες πρώτας υποδοχής. Υπάρχει ένα κύμα μεταναστευτικό που δεν μπορούν να το σηκώσουν, οπότε κάπου εκεί και τα ανθρώπινα δικαιώματα να περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Επειδή δεν έχω συνηθίσει και όσοι με ξέρουν πολύ καλά ότι δεν έχω συνηθίσει να κρύβομαι, θα σας απαντήσω ευθέως ότι είμαι βέβαιος ότι αυτό συμβαίνει.
Και είμαι βέβαιος ότι αυτό συμβαίνει, δηλαδή ότι κάποια στιγμή υπάρχουν ενδεχόμενα κάποιοι άνθρωποι που αδικούνται, όπως έχετε πει, απλά και μόνο όχι γιατί δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας στις ευρωπαϊκές χώρες, απλά γιατί οι δυνατότητες μας δεν είναι απεριόριστες. Και μέσα σε αυτόν τον τεράστιο φόρτο, και το αποδείξαμε περίτρανα στην περίπτωση, για παράδειγμα, των Ουκρανών, που είχαμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό, ιδιαίτερα για την Κυπριακή Δημοκρατία, έχουν φτάσει στην Κύπρο 58.000 Ουκρανοί. Βεβαίως έχουν αποχωρήσει και επιστρέψει 42.000 σχεδόν πίσω στην Ουκρανία. Και από την Ελλάδα και από άλλες χώρες. Ακριβώς, παραμένουν 16, που δεν είναι ευκαρταφρόντος αριθμός για την μικρή Κύπρο. Όμως, επειδή υπήρχε μια στοχευμένη πολιτική προς την κατεύθυνση αυτή, να δοθούν στους ανθρώπους αυτούς αυτά τα που έπρεπε να δοθούν ως πρόσφυγες, έχουν τύχει της πολύ καλής, αν θέλετε, διαχείρισης. Την ίδια ώρα, αυτή την ίδια καλή διαχείριση θέλουμε να κάνουμε και για τους οικονομικούς μετανάστες. Όσους μπορούμε λοιπόν να απορροφήσουμε στην Κυπριακή Δημοκρατία, είτε ως εργατικό προσωπικό, είτε ως επιστημονικό προσωπικό, εκεί και όπου υπάρχουν ανάγκες, βεβαίως και το πράττουμε. Αλλά όταν έχεις τους αριθμούς τους οποίους έχουμε και τις αφίξεις τις καθημερινές, είναι ανθρώπινο ότι στην προσπάθεια που καταβάλεις και δεν έχεις ούτε τις υποδομές ούτε τις δυνατότητες, ναι, ενδεχόμενα κάποιους ανθρώπους να μην τους προσφέρεις αυτά που θα μπορούσες να τους προσφέρεις κάτω από άλλες συνθήκες, και βεβαίως ναι, και κάποιους να τους αδικήσεις. Άρα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας. Επειδή λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζεται από την αρχή της εγκαθίδρυσής της ότι είναι ο προασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ευρωπαϊκών αξιών, και ναι, είμαστε τέτοιοι ως χώρες που έχουμε συγκροτήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουμε να δημιουργήσουμε μέσω αυτού του κοινού συμφώνου μετανάστευσης και ασύλου ένα τέτοιο σύμφωνο που να δώσει τη δυνατότητα μιας ισόρροπης μεταναστευτικής πολιτικής στον ευρωπαϊκό χώρο, για να μπορούμε πραγματικά ούτε να αδικούμε ανθρώπους και να δίνουμε ευκαιρίες σε εκείνους που πραγματικά μπορούμε να υποδεχτούμε να έχουν την καλύτερη δυνατή διαβίωση. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία αυτή. Θα τα ξαναπούμε. Εγώ σας ευχαριστώ την ευκαιρία. Και να ευχηθώ όχι μόνο στο επόμενο συμβούλιο, αλλά σε όλα τα επόμενα συμβούλια, γιατί έχει τεθεί ένας ορίζοντας μέχρι την επόμενη χρονιά να καταλήξουμε στην ενιαία πολιτική, να μπορέσουμε να το πράξουμε, γιατί νομίζω κανένας δεν θέλει να ξαναβιώσει τις συνθήκες του 2015, του 2015, με την πτώση μετά. Ναι, όχι, και ήμασταν τότε στα νησιά για ρεπορτάζ. Αυτές οι εικόνες δεν πρέπει να επαναληφθούν σε καμία περίπτωση. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε θερμά και βεβαίως παρακολουθούμε το ζήτημα. Πολύ σωστά. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Μείνετε συντονισμένοι στο Euronews και στο gr.euronews.com για όλες τις τελευταίες εξέλιξεις.